μετά από ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο. Η πρόταση αυτή είναι προφανές ότι προκύπτει μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις αναγκαίες όταν επιχειρείται να βρεθεί συνενετική λύση. Το κοινό ανακοινοθέν του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου περιγράφει το πλαίσιο διευθέτησης και εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Ιεραρχία, θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης που θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτή την ιστορική πρωτοβουλία που διευθετεί μία από τις πιο περίπλοκες νομικές και πραγματικές εκκρεμότητες, ίσως την πιο περίπλοκη, στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι απολύτως εκτός λογικής και πλήρως πολιτικά ανεύθυνο να οδηγούνται κάποιες πολιτικές δυνάμεις σε διαστρεβλώσεις αλλά και εξαλωσύνες που δεν συνάδουν με τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιστορικότητα της συμφωνίας αυτής. Επιφυλάξεις, επισημάνσεις και διαφοροποιήσεις είναι προφανώς και θεμητές και εύλογες σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Αυτό που δεν είναι ούτε εύλογο ούτε θεμητό είναι η διαστρέβλωση, η παραμόρφωση και τα γραφικά ψεύδη. Μια κατάσταση την οποία δυστυχώς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και σε σχέση με την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος, όταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπερβαίνοντας κάθε μέτρο και κάθε σοβαρότητα, έφτασαν να μιλούν για κατάργηση των Χριστουγέννων ή αφαίρεση του Σταυρού από τη σημαία. Εδώ πρόκειται για ανεύθυνη και ασόβαρη πρακτική που δεν συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο και επί της ουσίας επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι η Νέα Δημοκρατία όχι απλώς σέρνεται στις ακροδεξιές θέσεις των κυρίων Βορύδη και Γεωργιάδη, αλλά πολύ περισσότερο υιοθετεί την ακροδεξιά κουλτούρα του ανορθολογισμού και της παραδοξολογίας. Η αναθεώρηση του Συντάγματος ως μια κορυφαία θεσμική και κοινοβουλευτική πρωτοβουλία απαιτεί υπευθυνότητα και καθαρές τοποθετήσεις επί της ουσίας των θεμάτων. Ό,τι δηλαδή δεν έχει πράξει μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Ο οποίος ούτε χθες ξεκαθάρισε τη θέση του ως προς τη στάση που θα κρατήσει στην κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η αμφίσιμη στάση του σχετίζεται με την αμηχανία του μπροστά στην πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και την ενδόμηχη επιθυμία του να μην καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τα ποινικά αδικήματα των Υπουργών. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάμε ότι κάτω από την κατακραυγή σύσσωμης της κοινωνίας αλλά και την πολιτική πίεση, ο κ. Μητσοτάκης είτε θα αναγκαστεί να συμφωνήσει, είτε θα ανακαλύψει κάποιο πρόσχημα για να μην συμμετέχει στη διαδικασία. Από τη μεριά της κυβέρνησης, διευκρινίζουμε ότι εμείς εκινούμε μια διαδικασία υπερόρημη και αναγκαία για τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού και την θωράκιση της πολιτείας σε μια περίοδο που οι απειλές για τη δημοκρατία αυξάνονται διαρκώς. Παρακαλώ. Κυρία Ζόρμπα. Κύριε εκπρόσωπε, με το χθεσινό πλαίσιο συμφωνίας που συνομολόγησαν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ιερώνυμος, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι 10.000 περίπου ιερείς και οι λαϊκοί υπάλληλοι που αυτή τη στιγμή μισθοδοτούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι από το κράτος, θα αλλάξει ο τρόπος της μισθοδοσίας τους και θα είναι ένα ειδικό καθεστώς. Καταρχήν, αυτή η απελευθέρωση 10.000 θέσεων δημοσίων υπαλλήλων σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο από την κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχουν προσλήψεις σε συγκεκριμένους τομείς. Και δεύτερον, τι προβλέπετε για τη συνταξιοδότηση, τα ασφαλιστικά και εγγέννητα εργασιακά των κληρικών? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Η συμφωνία αυτή πράγματι περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε μερικές νομικές καταστάσεις. Περιλαμβάνει, θα έλεγε κανείς, δύο κυρίως μέρη. Από τη μία μεριά διευθετείται το ζήτημα της μισθοδοσίας των κληρικών με τον εξής τρόπο. Μέχρι τον αναγκαστικό νόμο του 1939 η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει ότι απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία με αντάλλαγμα μικρότερο από την πραγματική αξία αυτής της περιουσίας. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση με μία μορφή επιδότησης η οποία θα αντιστοιχεί στο σημερινό μισθολογικό κόστος αναπροσαρμοζόμενο αναλόγως να επιδοτεί την ελληνική εκκλησία και το ποσό αυτό θα προορίζεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία του κλήρου, ενώ την ίδια στιγμή διατηρούνται όλες οι οργανικές θέσεις και κληρικών και λαϊκών
που σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Από εκεί πέρα, αν η Εκκλησία της Ελλάδος επιλέξει να αυξήσει είτε τους κληρικούς είτε τους λαϊκούς, δεν γεννάται υποχρέωση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση της σχετικής επιδότησης. Την ίδια στιγμή η Εκκλησία παρετείται από διεκδικήσεις που αφορούν την περιουσία που απαλωτριώθηκε μέχρι και τον αναγκωστικό νόμο του 1939. Άρα λοιπόν εδώ πρόκειται για έναν, για μια ιστορική συμφωνία, έναν ιστορικό συμβιβασμό θα έλεγε κανείς, ο οποίος επιλύει μια χρόνια εκκρεμότητα, μια χρόνια πηγή διαφωνιών μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτείας. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της συμφωνίας. Το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας αφορά την αμφισβητούμενη εκκλησιαστική περιουσία που προέκυψε μετά την Συμφωνία Πολιτείας-Εκκλησίας το 1952. Χωρίς να μπω σε νομικές λεπτομέρειες, θα σας πω ότι για ένα αρκετά μεγάλο τμήμα αυτής της περιουσίας υπάρχουν σήμερα αμφισβητήσεις μεταξύ του ελληνικού κράτους και της ελληνικής εκκλησίας. Επομένως, με ποιο τρόπο επιχειρούμε να διευθετήσουμε αυτή την αμφισβήτηση? Λέμε ότι όλη αυτή η περιουσία θα ενταχθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, το οποίο θα το διαχειρίζονται από κοινού η Εκκλησία της Ελλάδος και το ελληνικό κράτος, και τα έσοδα, αλλά και προφανώς τα βάρη, τα κόστη, θα επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στα δύο μέρη, κατά 50%. Οι δύο προτάσεις αυτές όμως δεν είναι αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα της επιδότησης, η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί μέχρι το 2030 τα έσοδα από το Ταμείο Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας να είναι τέτοια που να αρκούν ώστε να καλύπτουν το ποσό της επιδότησης που θα δίνεται κάθε χρόνο στην Εκκλησία. Όμως το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπει μόνο η αμφισβητούμενη περιουσία, θα μπουν και άλλα τμήματα περιουσιών, εφόσον η Εκκλησία ή η Μητροπόλης το επιλέξουν. Δηλαδή, μη αμφισβητούμενες περιουσίες της Εκκλησίας ή των Μητροπόλεων θα μπορούν εθελοντικά να εντάσσονται προς αξιοποίηση στο Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων, πράγματι με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, διότι ξέρετε ότι οι κληρικοί, αν και δεν είναι ακριβώς δημόσιοι υπάλληλοι, είναι ιονοί δημόσιοι υπάλληλοι, καταμετρώνται στο δυναμικό των δημοσίων υπαλλήλων, και ακριβώς επειδή έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους θεσμούς πριν από τη λήξη του μνημονίου, που προβλέπει το 1:1 στο δημόσιο, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, κατά κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες του κοινωνικού κράτους, δηλαδή γιατρούς, εκπαιδευτικούς ή οποιασδήποτε άλλες ανάγκες κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι απαιτείται να καλυφθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ιερέων, αυτά δεν τίθενται σε καμία διακινδύνευση με την εν λόγω συμφωνία, δηλαδή θα συνεχίσουν να καλύπτονται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, αν δεν κάνω λάθος, όπως και σήμερα. Πάντως, σε καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή δεν έχει σκοπό να θίξει οποιοδήποτε εργασιακό, ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό δικαίωμα των κληρικών ή των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Ήθελα να ρωτήσω, σε αυτόν τον διάλογο υπήρξε κάποια συμμετοχή και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχουν και περιουσιακά δικαιώματα που διαθέτει το φανάρι στην Ελλάδα. Θέλω να πω, δεν αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα του Πατριαρχείου, τα περιουσιακά δικαιώματα της Εκκλησίας, αφορά μάλλον περιουσίες που σχετίζονται με την Εκκλησία της Ελλάδος, που είτε αμφισβητούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος, είτε η Εκκλησία της Ελλάδος θα επιλέξει να εντάξει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Σε καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή δεν αφορά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρακαλώ, κύριε Μητσοπούλου.
Σε σχέση με το θέμα της διευθέτησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, ο κύριος Φίλης σήμερα σε συνέντευξή του στο Ποντίκι κάνει μια κριτική σχετικά με αυτό, για το γεγονός ότι η πολιτεία αναγνωρίζει αμφισβητούμενη περιουσία στην εκκλησία και χαρακτηρίζει την συμφωνία ως γαλαντομία της πολιτείας και κάνει λόγο για περαίωση υπέρ της εκκλησίας που μάλιστα προκαταβάλλει το κτηματολόγιο. Πώς απαντάτε? Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Φίλη. Νομίζω ότι δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται και θα σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικές αμφισβητήσεις τμήματων της περιουσίας για την οποία γίνεται λόγος, είτε αμφισβητήσεις που αφορούν απαλωτριώσεις που έγιναν πριν το 1939, είτε αμφισβητήσεις που αφορούν την μετά το 1952 περιουσία για την οποία συντάχθηκε η σχετική συμφωνία τότε Εκκλησίας Πολιτείας. Αυτό το οποίο επιχειρεί η συγκεκριμένη συμφωνία λοιπόν είναι να διευθετήσει όλο αυτό το ζήτημα των περιουσιών, το οποίο δεν θα επιλειόταν ούτε με την, και δεν πρόκειται να επιληθεί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, διότι θα συνεχίζονταν δικαστικές διαμάχες ως προς τα τμήματα της περιουσίας αυτής. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια λογική μιας διαρκούς δικαστικής διένεξης ή πολλαπλών δικαστικών διενέξεων, αποφασίσαμε το λογικό, δηλαδή από τη μία μεριά η Εκκλησία να παραιτηθεί εφόσον έχουμε την επιδότηση από την ελληνική πολιτεία για την πρώτου 1939 περιουσία από οποιαδήποτε άλλη αξίωσή της σε σχέση με αυτή, και από την άλλη μεριά σε σχέση με την περιουσία του 1952 και μετά να πάμε σε μια λογική συναξιοποίησης, δηλαδή στη λογική του 50% και 50%. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει κυρίως σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες ιστορικές συμφωνίες είναι ότι για να μπορέσουν να επιτευχθούν και τα δύο μέρη πρέπει να κάνουν μικρά βήματα πίσω, να κάνουν υποχωρήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια συνενετική λύση. Βεβαίως αυτό είναι λογικό να προκαλεί διαφωνίες και από τις δύο πλευρές, να προκαλεί φωνές οι οποίες φέρνουν αντιρρήσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό όμως που τελικά θα μείνει στην ιστορία είναι ακριβώς η συμφωνία και όχι οι επιμέρους διαφωνίες που καταγράφονται. Παρακαλώ. Γιαννακόπουλος. Να ρωτήσω, εξήγησε ο Πρωθυπουργός στον Αρχιεπίσκοπο τι σημαίνει θρησκευτική ουδετερότητα, γιατί το είχε σαν πορεία χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Και κατά δεύτερον, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο συνδιοίκησης του κράτους με την Εκκλησία, όπως αυτό αποφασίστηκε χθες με τη δημιουργία του ενιαίου ταμείου, δύο εκπρόσωποι της Εκκλησίας, κυβέρνησης και ένας που θα ορίζεται από κοινού. Γιατί μιλούσατε μέχρι πρόσφατα για διαχωρισμό των σχέσεων του κράτους της Εκκλησίας. Ενώ χτες αποφασίστηκε συνδιοίκηση. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την θρησκευτική ουδετερότητα, νομίζω ότι και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εχθές εξήγησε ότι η θρησκευτική ουδετερότητα που πλέον ρητά θα κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα εφόσον ευδοκιμήσει η πρόταση αναθεώρησης την οποία έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζουμε να ευδοκιμήσει. Θα σημαίνει ότι το κράτος δεν θρησκεύει αφενός και αφετέρου λειτουργεί ως εγγυητής πια του απαράγραπτου και του μη αναθεωρήσιμου δικαιώματος στην θρησκευτική ελευθερία. Αυτό ακριβώς σημαίνει θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού αλλά και εξορθολογισμού των σχέσεων της Εκκλησίας και του κράτους. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας για το αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ακριβώς ιστορικό προηγούμενο. Υπάρχει ο νόμος 41-83, αν δεν κάνω λάθος, του 2013, που αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιουσία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και δεν μιλάμε εδώ για αμφισβητούμενη περιουσία, μιλάμε για την περιουσία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου με βάση τον νόμο εκείνο έχει
δημιουργηθεί μια εταιρεία που διοικείται από δύο μέλη από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται ως εξής: δύο μέλη ορίζει η ελληνική κυβέρνηση, δύο μέλη ορίζει η πολιτεία και ένα μέλος ορίζεται από κοινού. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να επισημάνω το εξής. Διάβασα τη χθεσινή ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ισχυρίζονται ότι στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί ή, αν θέλετε, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική Σαμαρά, έτσι όπως εκείνη διαμορφώθηκε με τον νόμο για τον οποίο κάναμε λόγο προηγουμένως. Νομίζω ότι τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Ο νόμος εκείνος αποσκοπούσε απλώς και μόνο στην αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας μέσα από τη σύσταση μιας εταιρείας. Δεν επέλυε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δεν επέλυε σε καμία περίπτωση τη μεγάλη ιστορική εκκρεμότητα των αμφισβητούμενων ιδιοκτησιών της ελληνικής εκκλησίας ή, αν θέλετε, δεν επέλυε την ιστορική εκκρεμότητα των αμφισβητήσεων μεταξύ ελληνικού κράτους και εκκλησίας της Ελλάδος ως προς την κυριότητα των περιουσιών, είτε αυτές αφορούσαν την περίοδο πριν από το 1939, είτε αφορούσαν την περίοδο μετά το 1952. Επομένως, νομίζω ότι είναι απολύτως, είναι ολοκληρωτικά λάθος να ισχυρίζεται κανείς ότι εδώ έχουμε απλώς μία συνέχιση. Εδώ έχουμε μια ιστορική συμφωνία που υπηλεί μια ιστορική εκκρεμότητα. Δεν έχουμε απλώς μια οικονομική συμφωνία διαχείρισης συγκεκριμένων τμήματων της περιουσίας της Εκκλησίας. Πρόταση συμφωνίας, για να είμαστε ακριβείς. Παρακαλώ. Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Μάλλον η ακριβής του δήλωση ήταν το τελευταίο μου σχόλιο. Άλλο συμφωνία, άλλο πρόθεση συμφωνίας. Ακριβώς αυτό ήταν το τελευταίο μου σχόλιο. Σας προβληματίζει όμως αυτό ότι μπορεί να είναι ένα. Δεν μας προβληματίζει, αφού το ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές χθες και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι, ότι μπορεί να είναι μια ένδειξη για ένα βήμα πίσω από την πλευρά της. Μα το είπε ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και το κοινό ανακοινωθέν, αλλά και ο Πρωθυπουργός χθες μιλάνε για πρόταση συμφωνίας. Και μάλιστα ρητός δηλώθηκε ότι όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Ιεραρχία και το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως, για ποιο λόγο να μας προβληματίζει? Ο Αρχιεπίσκοπος θα προτείνει στην Ιεραρχία αυτά τα οποία προβλέπει η πρόταση που ανακοινώθηκε χθες. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο Πρωθυπουργός. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια ιστορικού χαρακτήρα συμφωνία τα βήματα πρέπει να είναι προσεκτικά, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρξει εξαντλητικός διάλογος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιχειρηθεί, ακριβώς επειδή στόχος είναι η επίλυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει συζητηθεί το θέμα και με τον κυβερνητικό εταίρο. Ποια είναι η θέση του κυρίου Καμένου για το ζήτημα, γιατί μάθαμε ότι χθες βρέθηκε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, υπάρχει συζήτηση με τον Πάνο Καμένο. Νομίζω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουν λόγο να αμφισβητήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία και την αναγκαιότητά της. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, στα 200 περίπου 10 εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι θα είναι η επιχορήγηση του κράτους στην Εκκλησία για τη μισθοδοσία, σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές και τα. Είναι το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης. Τα πάντα. Και επίσης και κάτι ακόμη, παρακαλώ. Στο θέμα της σκεφτικής ουδετερότητας, έχετε μας δώσει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί λέτε γενικά ότι το κράτος εγγυάται την θρησκευτική ελευθερία. Πιο συγκεκριμένα, ξέρουμε και τον πολιτικό όρκο. Ένα, δύο, τρία, δηλαδή κάποια παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους εκφράζεται σε μία σειρά από πεδία. Νομίζω όμως ότι το κεντρικό είναι η ρητή πλέον κατοχήρωση μιας νομικής πραγματικότητας η οποία ούτως ή άλλως σήμερα αναγνωρίζεται ερμηνευτικά από τα δικαστήρια, ότι δηλαδή το ελληνικό κράτος είναι θρησκευτικά ουδέτερο, επομένως δεν μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα σε επιμέρους θρησκείες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα θεσμικό βήμα εξυγχρονισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει η αναγνώριση του πραγματικού γεγονότος ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα έχει την συντριπτική πλειονότητα των πιστών. Παρακαλώ.
Δύο σκέλη έχει η ερώτησή μου. Αν δεχτούμε ότι η πρόταση συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών ευδοκιμήσει και τελεσφορήσει και προχωρήσει, θα συνεχιστεί ο διάλογος, κύριε εκπρόσωπε, για να φτάσουμε κάποια στιγμή στον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, το πρώτο σκέλος? Και το δεύτερο, ακούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο χθες να λέει να ευχαριστεί μάλλον τον Πρωθυπουργό, διότι στο προήμιο το προήμιο του Συντάγματος θα παραμείνει ως έχει, θα διατηρηθεί με αναφορές στην Αγία Τριάδα και όλα όσα γνωρίζουμε. Επί της ουσίας της πρότασης της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Συντάγματος, που δεν αφορά μόνο τη θρησκευτική ουδετερότητα, έχει εκφράσει ενστάσεις ο Αρχιεπίσκοπος? Θεωρώ ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος είχε ενστάσεις, αυτές θα είχαν εκφραστεί ήδη δημόσια. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικά το ζήτημα του προημίου, πρέπει να σας πω ότι αυτό ερμηνευτικά έχει εκφραστεί η άποψη και νομίζω ότι είναι και συντριπτικά κυρίαρχη, ότι δεν έχει κανονιστικό περιεχόμενο. Δεν έχει κανονιστικό περιεχόμενο το προήμιο του Συντάγματος. Αντιθέτως, είναι μια ιστορική καταγραφή που υπήρχε σε όλα τα συντάγματα και δίτα επαναστατικά συντάγματα των πρώτων χρόνων της Επανάστασης. Ό,τι αφορά τον διαχωρισμό του κράτους με την Εκκλησία, ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε σε έναν εξορθολογισμό των σχέσεων και στην διακριτότητα των ρόλων. Άρα, να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της, αν θέλετε, ενός αναγκαίου θεσμικού εξυγχρονισμού. Το μεγάλο πολιτικό, θεσμικό και προφανώς νομικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι Εκκλησία και Πολιτεία δεν πρέπει να συγχέουν τους ρόλους, τις λειτουργίες και τις πρακτικές τους, και σε αυτήν την κατεύθυνση νομίζω ότι κινείται και η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και κάθε άλλη θεσμικά εξχρονιστική πρόταση που κατατίθεται προς διάλογο και προς συζήτηση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης στην ελληνική Εκκλησία. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μιλήσατε για πλαίσιο διευθέτησης με την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι είτε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είτε στο πλαίσιο της νομοθέτησης, θα υπάρξει κάποια σαφής αναφορά σε θέματα όπως ο θρησκευτικός όρκος δημοσίων προσώπων, όπως το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, όπως το κατέβασμα των εικόνων από δημόσιους χώρους? Έχουμε πει στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν τη διαβάζατε θα το είχατε υπόψη σας, ότι προτιθέμεθα να καταργήσουμε τον θρησκευτικό όρκο σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις ορκομοσίας αιρετών. Είτε αυτός είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, είτε αυτό είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ως προς αυτό λοιπόν η πρόθεση είναι σαφής, είναι και συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του μαθήματος των θρησκευτικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει πει την άποψή της σε σχέση με αυτό. Συνεχίζει να λειτουργεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή ως προς τις πολιτικές επιλογές τις οποίες έχει ήδη κάνει. Λάντα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι αποδείχτηκε πως για τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ κράτους και εκκλησίας μπορούν να λυθούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Δεν ισχύει αυτό. Με συγχωρείτε. Κάποια από τα εκκρεμή ζητήματα προφανώς μπορούν να επιληθούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που αφορούν το ίδιο το περιεχόμενο του Συντάγματος. Είναι λοιπόν προφανές ότι μια ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2018 πρέπει να κατοχυρώνει ρητά τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Αυτό έχει ερμηνευτικές συνέπειες προφανώς και κανονιστικές συνέπειες προφανώς. Δηλαδή ισχυροποιείται κάτι το οποίο η νομολογία ήδη αναγνωρίζει από τη μία πλευρά, και από την άλλη μεριά τα ζητήματα το ζήτημα για παράδειγμα του θρησκευτικού όρκου προβλέπεται ρητός στο Σύνταγμα. Επομένως για παράδειγμα αυτό το θέμα απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση για την επίλυσή του.
Η Νέα Δημοκρατία, με λίγα λόγια, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική όταν διαβάζει το Σύνταγμα, όταν το ερμηνεύει και όταν ενδεχομένως το κατανοεί. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το ζήτημα είναι το εξής. Το ζήτημα είναι οι μεταλλαγές, οι μεταστροφές, οι μετατοπίσεις, οι μεταμορφώσεις, αν θέλετε, του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν πρωτοεκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε προσπαθήσει να οικοδομήσει το προφίλ ενός εξχρονιστή, μεταρρυθμιστή, κεντροδεξιού, φιλελεύθερου πολιτικού, αλλά έχουμε δει ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει, είτε αυτό είναι τα δικαιωματικά ζητήματα εννοώ, είτε αυτό αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, είτε αυτό αφορά την ταυτότητα φύλου, είτε αυτό αφορά πολύ περισσότερο την συμφωνία των Πρεσπών, έχει πάρει πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προσομοιάζουν ή, αν θέλετε, πολιτικές τοποθετήσεις που είναι πάρα πολύ κοντά στις ακροδεξιές θέσεις κάποιων από τα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όπως για παράδειγμα τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται όμηρος μιας ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που παρατηρούμε όλες αυτές τις μεταμορφώσεις ή, αν θέλετε, τη σταδιακή μετάλλαξη ενός φιλελεύθερου κεντροδεξιού πολιτικού σε έναν πολιτικό ηγέτη της εναλλακτικής, παραδοξολογικής και ανορθολογικής ακροδεξιάς. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω ένα τμήμα του τύπου από τη συντηρητική πλευρά έκανε λόγο σήμερα για αριστερά του κυρίου. Εκφράζει αυτό, πιστεύετε, ένα κομμάτι? Εντάξει, κύριε Πετρόπουλε. Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε. Μιλάτε για θρησκευτική ουδετερότητα, ένα τέτοιο μοντέλο. Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σε ποιο μοντέλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό είμαστε πιο κοντά ή θέλουμε να πάμε προς εκεί? Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, νομίζω ότι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες θα έπρεπε να έχουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό στην εκκλησιαστική ηγεσία και να μην παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια ή παιχνίδια εντυπώσεων όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά ζητήματα που επιλύουν ιστορικές εκκρεμότητες. Επιμένει τώρα η αντιπολίτευση, ο αντιπολιτευόμενος τύπος, να παίζει πολιτικά παιχνίδια σε ένα πεδίο το οποίο νομίζω ότι δεν αρμόζει. Θα έπρεπε να έχουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό και λίγο μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μοντέλα, κάθε κράτος, ξέρετε, είναι ιδιότυπο, είναι ιδιόμορφο. Έχει τη δική του ιστορία, έχει τη δική του παράδοση, έχει τις δικές του καταγωγές. Εμείς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε κανένα μοντέλο. Προφανώς, λαμβάνουμε υπόψη τις υπαρκτές νομικές, δικαιωματικές εξελίξεις στην υπηρετική Ευρώπη. Λαμβάνουμε υπόψη την νομική συζήτηση που διεξάγεται κυρίως στα υπηρετικά κράτη, διότι ξέρετε ότι η Αγγλία έχει ένα εντελώς δικό της νομικό σύστημα και μια εντελώς δική της διαμόρφωση των κρατικών θεσμών που δεν προσομοιάζει στα κράτη της υπηρετικής Ευρώπης, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς, σεβόμενοι την ιστορία μας, την καταγωγή μας, την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συσχετισμοί στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να εξασφαλίσουμε τον εξορθολογισμό των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος, αλλά και τη διακριτότητα των ρόλων. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, ως απόρρια των συνταγματικών αλλαγών, υπάρχει περίπτωση να απαλληφθεί ο όρος και θρησκευμάτων από το Υπουργείο Παιδείας? Είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν ακουστεί διάφορα γραφικά. Δεν εννοώ την ερώτησή σας προφανώς, κύριε Τζολέτο. Εσείς υποχρεούστε να την θέσετε με την έννοια ότι όλα αυτά έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, αλλά πραγματικά με φαίνεται σε λίγο αμήχανη θέση. Σαν να πρέπει να επιχειρηματολογήσω για το ότι δεν θα καταργηθούν τα Χριστούγεννα. Τώρα, τι άλλο μπορώ να σας πω? Όχι, δεν θα καταργηθεί ο τίτλος. Ναι.
Αν έχω καταλάβει καλά, η πρόταση δική σας συνταγματική αναθεώρηση είναι να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός όρκος. Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους και τα αιρετά πρόσωπα, ναι. Διότι, αν μου επιτρέπετε, διότι και σήμερα δεν δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε θέλει να ορκιστεί με θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρξει ένα σχετικός αυτοσχεδιασμός, διότι δεν ήταν απολύτως σαφές. Το 2015 ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα, μπορούσε να ορκιστεί η κυβέρνηση, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ελληνική ιστορία, δηλαδή να ορκιστεί η πλειοψηφία της κυβέρνησης στην πραγματικότητα με πολιτικό όρκο. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε την πρόταση ο πολιτικός όρκος να γίνει υποχρεωτικός σε ό,τι αφορά ζητήματα του κράτους. Παρακαλώ, κύριε Λασκαράτου. Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε ότι απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων και αυτό δίνει τη δυνατότητα για προσλήψεις ώστε να καλυφθούν και ανάγκες του κοινωνικού κράτους. Όμως το ένα προς ένα δεν έχει συμφωνηθεί και με το δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, ένας φεύγει, σταματά να το πληρώνει το δημόσιο, μπορεί να πληρώσει έναν άλλον στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, ναι, παρόλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι όπως έχουμε εξηγήσει ήδη πάρα πολλές φορές, από το 2019 και μετά αρχίζει να δημιουργείται ένας αρκετά μεγάλος δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο μπορούμε τα επόμενα χρόνια να τον αξιοποιήσουμε κατά τον τρόπο που εμείς θεωρούμε πιο αποτελεσματικό. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω επ' αυτού ουσιαστικά. Είναι περίπου 200 εκατομμύρια ο δημοσιονομικός χώρος που θα πρέπει να εξευρεθεί. Αν θεωρήσουμε ότι είναι προσληφθέντες, θα είναι περίπου το ίδιο αμοιβόμενοι με τους κληρικούς. Ταυτόχρονα υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία μέσω του ρεπορτάζ ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν γίνονται δεκτά όλα και εξ ολοκλήρου το καθένα από τους θεσμούς. Η ερώτηση είναι λοιπόν, ισχύουν πλήρως όλα τα μέτρα της ΔΕΘ και υπάρχει και ο χώρος για αυτές τις 10.000 προσλήψεις? Τώρα θέλετε είδηση, κύριε Κλαβδιανέ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό χώρο για το 2019, όχι. 10.000 προσλήψεις προφανώς εντός του 2019 δεν μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, όχι μόνο δεν ισχύουν τα ρεπορτάζ τα οποία αναφέρεστε, αλλά είναι πολύ πιθανό να ισχύει και το αντίστροφο. Παρακαλώ. Θα επιμείνω επίσης στους 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Για το 2019 δεν υπάρχει για τους 10.000. Υπάρχει όμως ενδεχομένως έχετε μετρήσει να υπάρχει χώρος για κάποιες ή για ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό άμεσων προσλήψεων? Καταρχάς, κυρία Ζορμπά, πρέπει να σας πω ότι ούτως ή άλλως προγραμματίζονται προσλήψεις για το 2019 και εκπαιδευτικού προσωπικού και γιατρών και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σκοπεύουμε να κάνουμε μόνιμους τους υπαλλήλους ή μάλλον να μονιμοποιήσουμε τα προγράμματα της βοήθειας στο σπίτι και να προχωρήσουμε και σε προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος, 4.500 εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή. Επομένως, ένας πρώτος γύρος στήριξης του κοινωνικού κράτους υπάρχει ως πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, οι 10.000 αυτές είναι οι 10.000 θέσεις που αδειάζουν και δημιουργούν δυνατότητα για επιπλέον προσλήψεις, θα αφορούν την περίοδο από το 2020 και μετά. Παρακαλώ. Πότε θα ψηφιστεί το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ, κύριε εκπρόσωπε? Θα γίνει τμηματικά ή στα Κοιτάξτε, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, εντός της ημέρας θα κατατεθεί η ρύθμιση για τα αναδρομικά. Άμεσα θα κατατεθεί, εν πάση περιπτώσει, αν δεν γίνει εντός της ημέρας, θα γίνει εντός των επόμενων ημερών και θα ψηφιστεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά τροπολογιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα έρθουν μέχρι και την ψήφιση του προϋπολογισμού. Μιλάμε για την ρύθμιση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, για τη μείωση του έμφυα, για την μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και φυσικά
θα πάρθουν και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και οι οποίες δεν απαιτούν νομοθετική ρύθμιση, όπως είναι τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι και ειδική αγωγή, όπως και φυσικά το επίδομα ενοικίου. Παρακαλώ, κύριε Τσιγούρη. Για άρθρο που περιγράφεται, που αφήνει περιθώρια με την υφιστάμενη ερμηνεία να περιγραφεί ο λαός της γειτονικής χώρας εκτός της επικράτειας, αφήνει περιθώρια να θεωρηθεί ως μειονότητα και όχι ακριβώς ως ομογένεια. Υπάρχει κάποια, και ζήτησα μάλιστα να είναι προσεκτική και η ηγεσία της γειτονικής χώρας ως προς τη διατύπωση. Υπάρχει κάποια επιφύλαξη τελικά ως προς τη διατύπωση αυτή από την ελληνική πλευρά? Κύριε Τσιγούρη, θα σας πω ακριβώς ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Η απέτησή μας είναι να εφαρμοστεί ό,τι ακριβώς συμφωνήθηκε και περιλαμβάνεται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτή την έννοια, το άρθρο 49 του συντάγματος της γειτονικής χώρας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο άρθρο 108 του ελληνικού συντάγματος που μιλά για την ομογένεια. Επίσης, απέτηση της ελληνικής πλευράς, δικαιολογημένη και νομικά απολύτως βάσιμη, είναι να απαλληφθεί κάθε αναφορά η οποία θα μπορούσε είστε και εμέσως να παραπέμπει σε αλυτρωτισμό. Μισό λεπτό, η κυρία Κεχαγιά. Ευχαριστώ. Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για όσα προτάσει ο κύριος Ζάεφ στην διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχει γίνει κάποια παρένεση από ελληνικής πλευράς ή ακόμη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προς τον κύριο Ζάεφ να περιορίσει λίγο τη φρασιολογία του και τη ρητορική του? Κοιτάξτε, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και διπλωματική και πολιτική με τον κύριο Ζάεφ. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εμείς από τη μία πλευρά αντιλαμβανόμαστε ότι και ο Πρωθυπουργός της γείτονος δίνει μια πολιτική μάχη. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο παγίως διευκρινίζουμε είναι ότι όλες οι αναφορές θα πρέπει να σέβονται το πλαίσιο που θέτει αλλά και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Παρακαλώ. Νομίζω η κυρία Τσικρίκα. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, κύριε εκπρόσωπε, και επίσης φαντάζομαι οι εξορίξεις, τα ενεργειακά θα είναι στην Αντζέντα. Τι αναμένει να συζητηθεί? Αυτή τη στιγμή γίνονται διπλωματικές επαφές, ωστόσο δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το ταξίδι αυτό. Υπάρχουν διπλωματικές επαφές, προγραμματίζεται, ωστόσο δεν έχω να ανακοινώσω κάτι σαφές και συγκεκριμένο. Θα ήθελα να μου πείτε την θέση της κυβέρνησης για την προτροπή του Ζόραν Ζάεφ, του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, αλλά και πολλών υπουργών του, όπως της Υπουργού Αμήνης, να σταματήσουν από την πλευρά της Ελλάδας διάφορα τραγούδια, όπως το «Μακεδονία Ξακουστεί» και άλλα τραγούδια τα οποία αναφέρονται στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, είναι ένα δικαίωμα απαράγραπτο και μη αμφισβητήσιμο. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό το γεγονός ότι με διάφορες ιδεολογικές πρακτικές ή ιδεολογικές τοποθετήσεις η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμά της να διαφωνεί. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει περιθώριο να ζητηθεί από την Αθήνα να υπάρξουν ερμηνευτικές διατυπώσεις πέραν δηλαδή των συνταγματικών αλλαγών που κάνουν οι γείτονες για να ολοκληρωθεί και από εδώ η διαδικασία? Σας είπα, κύριε Λασκαράτου, ποια είναι η καθαρή και νομικά εύλογη απέτηση από τη μεριά της ελληνικής πλευράς. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Αύριο έχει την κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην Αλβανία, Μπουλιαράδης. Η οικογένεια και οι δικηγόροι διαμαρτύρονται ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει το παραμικρό πέραν διαβήματος διαμαρτυρίας στην αρχή της έντασης, που δημιουργήθηκε η ένταση. Πώς τοποθετήσεις αυτό από τη στιγμή που μιλάμε για έναν άνθρωπο 35 ετών, ο ισορρός του οποίου πήγε στους γονείς του μόλις χθες, μετά από 10 μέρες?
Κοιτάξτε, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι θεωρεί απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε η επιχείρηση της αλβανικής αστυνομίας και έχει ζητήσει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα που διαθέτει. Επίσης, την υπόθεση διερευνά και το Πρωτοδικείο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος. Σε ό,τι αφορά όμως την ουσία του ερωτήματός σας, δηλαδή το αν η κυβέρνηση έπραξε όσα όφιλε, βεβαίως και έπραξε όσα όφιλε, δεν ήταν μόνο το διάβημα, αλλά ήταν μια καθημερινή πολιτική και διπλωματική πίεση προς τις αλβανικές αρχές να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μεταφερθεί, να αποδοθεί η σωρός στην οικογένεια. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι από τη στιγμή που εμείς με συγκεκριμένες ενέργειες επιβάλαμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και ζητήσαμε να μην αφαιθεί καμία σκιά, τούτο ήταν δεδομένο ότι θα δημιουργούσε κάποιες καθυστερήσεις. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποδεχθήκαμε, ούτε μείναμε αδρανείς, σκόπιμες ενδεχομένως, σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί σκόπιμη κολυσιεργία από τη μεριά της αλβανικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους συνταξιούχους, υπάρχει κάποιος κυβερνητικός σχεδιασμός επί τούτου? Ποια απόφαση? Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Ποια από όλες? Την τελευταία απόφαση που... Δεν υπάρχει τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναδρομικά. Υπάρχει απόφαση και μάλιστα είναι... Υπάρχει απόφαση υπάρχει απόφαση μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επί της συγκεκριμένης απόφασης υπάρχει κάποιος σχεδιασμός της κυβέρνησης? Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί για να είμαστε σαφείς, επειδή πρόκειται για ένα πολύπλοκο νομικό ζήτημα, αλλά και πολιτικό και κοινωνικό. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι τα διοικητικά δικαστήρια και πολύ περισσότερο και βεβαίως το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, δεν έχουν κανονιστική εξουσία. Επιλύουν διαφορές διμερείς μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα αναδρομικά, πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε την πολιτική πρωτοβουλία να αποκαταστήσει αδικίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μνημονίων σε ό,τι αφορά τους ενστόλους, τους καθηγητές πανεπιστημίου και τους ερευνητές, γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και δικαστικούς λειτουργούς, στο πλαίσιο των πραγματικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και, και του πραγματικού δημοσιονομικού χώρου, τον οποίο είχαμε για το 2018. Αυτό σε σχέση με την πολιτική απόφαση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ίσως και εντός των επόμενων ημερών. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνταξιούχους, εδώ έχουμε ένα επίσης εξαιρετικά κρίσιμο, σημαντικό, κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι για μας ζήτημα συνταγματικότητας, το ζήτημα της συνταγματικότητας του ασφαλιστικού έχει διευθετηθεί με το νόμο 4387 που ισχύει από το Μάιο του 2016 και μετά. Από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει σκληρές μάχες και έχει επιδείξει διαρκή μέρημνα για την κοινωνική κατηγορία, την ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία των συνταξιούχων. Έχουμε καταργήσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά. Έχουμε δώσει κοινωνικό μέρισμα τόσο το 2016 όσο και το 2017, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε, αποδόθηκε σε συνταξιούχους. Έχουμε δώσει μια πολύ σκληρή μάχη, η οποία σήμερα πλέον μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη δικαίωσή της, για να μην εφαρμοστούν οι περικοπές του 2019. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να έχει διαρκή μέρημνα για τους συνταξιούχους και θα πρέπει όλοι να θυμούνται πως ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι οι συνταξιούχοι
μόνο σε μία περίπτωση θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από την οποία, από τη θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Εφόσον παρελπίδα γίνει πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, τότε δεν πρόκειται όχι μόνο να πάρουν έστω και ένα ευρώ παραπάνω, αλλά αντιθέτως θα οδηγηθούν στη λέλαπα του ασφαλιστικού συστήματος Πινοσέτ και σε νέες περικοπές των συντάξεών τους. Παρακαλώ, κύριε Πετρόπουλο. Ναι, πάμε σε αυτό το θέμα τώρα. Κοιτάξτε, αν συνεχίσουν έτσι κάποια δικαστήρια να βγάζουν αποφάσεις, μοιραία θα οδηγηθούμε σε μια περίπτωση όπου θα έχει ικανοποιηθεί ένα μικρό κομμάτι που αφορά δικαστικούς, γιατρούς κτλ. Και γιατί δεν εμπλέκονται τις δύο περιπτώσεις? Ένα λεπτάκι. Εμπλέκονται από μόνες τους, γιατί όλες οι περιπτώσεις. Πρόκειται για διαφορετικές, νομικές και πραγματικές περιπτώσεις. Να εξηγήσω. Εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε μια ανισομερία. Δηλαδή, κάποιοι θα έχουν λάβει αναδρομικά από παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές που γίνανε το 12 και κάποιοι δεν θα μπορούν να τα λάβουν. Σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο και η απόφαση του ΣΤΕ, βέβαια. Δεν λέω ότι είναι θέμα της κυβέρνησης. Καταρχάς, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι το εξής. Ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές νομικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να επιδεικνύει διαρκή μέρημνα, και να προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να αποκαθιστά αδικίες. Ναι, πείτε την. Ναι, απλά κάνετε τοποθέτηση. Ναι, όχι, δεν είναι τοποθέτηση, είναι ερώτηση. Ναι, πείτε μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε ότι με δικαστικές αποφάσεις, και αυτό είναι το πρόβλημα, με δικαστικές αποφάσεις θα δημιουργούνται δεδικασμένα για καταβολή αναδρομικών, εκτός και αν δέχεται η κυβέρνηση να ορίζεται η δημοσιονομική, η ασφαλιστική, η συνταξιοδοτική πολιτική από δικαστήρια. Εγώ σας είπα, κύριε Πετρόπουλε. Γι' αυτό λέω, αν θα υπάρχει πρωτοβουλία. Εγώ σας είπα, λοιπόν, ότι από τη μεριά τη δική μας θεωρούμε ότι το συνταγματικό ζήτημα έχει διευθετηθεί με την ψήφιση και από τη στιγμή της εφαρμογής του 4387 το 2016. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε και τις δικαστικές εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι τα δικαστήρια δεν έχουν κανονιστική εξουσία. Αντίθετα, επιλύουν διαφορές μεταξύ δύο μερών, του κράτους και της πολιτείας προκειμένου, και από τη δική μου πλευρά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να προεξοφλήσω την οποιαδήποτε δικαστική εξέλιξη. Αυτό είναι ζήτημα της δικαστικής εξουσίας, αυτό είναι ζήτημα των σταθμίσεων που θα κάνει ο κάθε δικαστής αλλά και το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Παρακαλώ. Θα σας πω λίγο σε δύο θέματα τα οποία έτσι. Ούτε μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε τέτοιου τύπου. Με συγχωρείτε, ναι, κύριε Κατσίγιαν, ούτε μπορούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου σεναριολογίες. Δηλαδή, εφόσον και αν γίνει κάτι, τότε η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα που θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν ανησυχεί την κυβέρνηση η έρευνα που διεξάγεται από τη δικαιοσύνη για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τα όσα έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή με την περίπτωση των καταγγελιών του κυρίου Καμένου, των απαντήσεων που δώσε ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος συνεχίζει τις τελευταίες ημέρες έτσι μια κινητικότητα γύρω από το θέμα, κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν γνωρίζετε, αν θα έχουμε νέα διοίκηση στην ΕΡΤ το επόμενο διάστημα ή αν υπάρχει κάτι καινούριο. Λοιπόν, κύριε Κατσίγιαννη, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, να σας πω ότι ο κύριος Κοντζιάς ορθώς έπραξε και κατέθεσε την μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ήταν μια πρωτοβουλία για την οποία είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό προκαιρού. Ο Πρωθυπουργός ήταν και ενήμερος και σύμφωνος. Από εκεί και πέρα, από τη μεριά του, ο κύριος Καμένος έχει διευκρινίσει με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονόησε ή δεν δήλωσε ποτέ ότι οποιοδήποτε μέλος της ελληνικής κυβέρνησης είτε έχει χρηματίσει είτε έχει χρηματιστεί. Με αυτή την έννοια, από την δική μας πλευρά δεν έχουμε κανένα λόγο ανησυχίας. Ό,τι αφορά την ΕΡΤ, είναι προφανές ότι θα ακολουθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Παρακαλώ. Συμφωνείτε με τον όρο ελληνική μειονότητα της Νότιας Αλβανίας ή με τον όρο ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου? Συμφωνώ με τον όρο ο οποίος είναι νομικά σωστός. Ο όρος Βόρειος Ήπειρος είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Από εκεί και πέρα, οι νομικές συμφωνίες προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναφερόμαστε στα γειτονικά κράτη.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ.